Τα αίματα στη μύτη του Αλί Ιχσάν Κοκτούρκ είναι απόρρια των πυγμαχικών επιδείξεων στις οποίες επιδόθηκαν οι βουλευτές στην τουρκική εθνοσυνέλευση. Αποτέλεσμα ήταν να μεταφερθεί με σπασμένο ειρηνικό οστό ο βουλευτής του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος στην εκρηκτική συνεδρίαση για το αμφιλεγόμενο νομοσχέδιο περί διορισμού των δικαστών. Παρά την ταραχώδη διαδικασία και τις σκηνές απείρου κάλους, τελικά υπερψηφίστηκε. Νωρίτερα και για να καταστεί αυτό εφικτό, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε ανακοινώσει ότι αποσύρει τα άρθρα που προκαλούσαν τις περισσότερες αντιδράσεις. Σύμφωνα με την αντιπολίτευση, ο νέος νόμος που αφορά στη μεταρρύθμιση του Ανωτάτου Συμβουλίου Δικαστών στόχο έχει να σταματήσει την εν εξελίξη δικαστική έρευνα για τα σκάνδαλα διαφθοράς και δωροδοκιών τα οποία ακουμπούν και την πρωθυπουργική οικογένεια. Για το λόγο αυτό, το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα έχει προειδοποιήσει πριν την υπερψήφιση ότι αν το νομοσχέδιο περνούσε, θα προσφύγει στο ανώτατο δικαστήριο της χώρας, θεωρώντας ότι οι διατάξεις είναι αντισυνταγματικές.